Κύριε Σαμπακίδη, στους πύργους υπάρχουν κάποια περιστατικά, έχουμε κρούσματα. Σήμερα είχαμε και γρήγορα τεστ από τον ΕΟΔΗ. Πόσοι ελέγχθηκαν, ποια είναι η κατάσταση? Υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός, ο οποίος προσήλθε για το τεστ. Από τα 75 συνολικά άτομα είχαμε μόνο ένα, το οποίο θεωρώ ότι σαν ποσοστό είναι και ιδιαίτερα ανησυχητικό. Έχει διαδοθεί, και αυτό με ενοχλεί, πραγματικά με ενοχλεί, ότι υπήρχε αυτό, υπήρχε εκείνο, τέλος πάντων στους πύργους μόνο που δεν πεθαίναν όλοι. Αυτά είναι υπερβολές, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όντως είχαμε 2-3 κρούσματα, οι άνθρωποι εδώ κατά τους κανονισμούς, όλα τα μέτρα, τις αποστάσεις, τα πάντα, όλα τα κρατούν. Το ότι είχαμε και 3-4 κρούσματα δεν σημαίνει ότι στους πύργους συμβαίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ορδέα, σε όλο τον κόσμο. Θα θεωρώ υπερβολές, επειδή και μόνο κακό κάνουν. Θέμα να κλείσει το σχολείο λόγω αυτών των κρουσμάτων έχει μπει, γιατί υπήρξαν κάποιοι γονείς που έλεγαν μήπως καλύτερα να κλείσει το σχολείο. Εσείς τι λέτε σαν... Ξέρετε τι έγινε? Υπήρχε ένα κρούσμα στο παιδικό μας σταθμό, όντως, πριν περίπου 10 μέρες. Κατευθείαν δηλώθηκε εκεί που έπρεπε να δηλωθεί ο ΕΟΔΗ. Ο παιδικός μας σταθμός έκλεισε. Ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι γονείς που είχαν παιδάκια, αδελφάκια θα έλεγα, που πηγαίνουν παιδικό και παράλληλα δημοτικό ή νηπιαγωγείο, δεν στείλαν τα παιδιά τους πουθενά. Δεν στείλαν τα παιδιά τους ούτε στο δημοτικό, ούτε στο νηπιαγωγείο, και ουσιαστικά περιφρουρήσαμε τα διαδοθεί ο ιός παραπέρα. Δεν υπάρχει ζήτημα στους πύργους. Απλά θεωρώ ότι όλα αυτά που ακουστήκαν αγγίζουν τα όρια της υπερβολής. Χρειάζεται, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες? Χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, να κάνουν χρήση τα υγειονομικά μέτρα? Βέβαια, κύριε Μαυρίδη, ο κίνδυνος υπάρχει. Οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται, οι αποστάσεις, όλα όσα αφορούν αυτά που ο ΕΟΔΗ μας λέει πρέπει να τα εφαρμόζουμε. Δεν μηδενίζουμε, δεν ισοπεδώνουμε. Αλλά βλέπω μία υπερβολή, βλέπω μία σύγχυση στον κόσμο, που εγώ νομίζω ότι δεν θα παράξει θετικά αποτελέσματα.